οικονομία ζω. Με μέτρα και νέα υγειονομικά πρωτόκολλα επιστρέφουν περίπου 1 εκατομμύριο μαθητές στις τάξεις τους. Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου. Με τα πιστοποιητικά εμβολιασμού, νόσησης ή τις σχολικές κάρτες με το αρνητικό αποτέλεσμα στο self-test, οι μαθητές μπαίνουν στην τάξη προκειμένου να πάρουν τα βιβλία και να ενημερωθούν για τα μέτρα προστασίας κατά του κορονοϊού που θα ισχύσουν φέτος. Τώρα να δούμε πώς θα πάει. Θα μείνουνε στις σχολικές αίθουσες, δεν θα μείνουνε, θα τους έχουμε τηλεκπαίδευση. Το ποσοστό εμβολιασμού στους μαθητές άνω των 12 ετών είναι χαμηλό. Από τους 600.000 μαθητές έχουν εμβολιαστεί περίπου 50.000. Το γεγονός προκαλεί ανησυχία στους ειδικούς. Μάλιστα, εκτιμήσεις κάνουν λόγο για 50.000 κρούσματα σε ανήλικους, από τους οποίους έως και 600 θα νοσήσουν σοβαρά και θα νοσηλευτούν. Πολλά παιδιά με το self-test θα βρεθούν θετικά σήμερα το πρωί και αυτό ίσως μας δείξει αυξημένα κρούσματα χωρίς να μας τρομάξει. Δεν θα εμφανιστούν στις αίθουσες για να μην διασπείρουν τον ιό. Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς χτύπησε και οι γονείς εμφανίζονται προβληματισμένοι για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιστρέφουν οι μικροί μαθητές της τάξης. Μεγάλο ερωτηματικό, ωστόσο, αποτελεί για τους ίδιους το κατά πόσον θα παραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία σε περίπτωση όπου υπάρξει διασπορά. Πιστεύω σε ένα μήνα τουλάχιστον ότι θα ξανακλείσουν. Μάσκες, όλα αυτά τα θυμόσαστε. Σωστά. Τακτικό πλήσιμο χεριών. Τα self-test πώς πήγανε? Η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως παρακολούθησε μαζί με τα πρωτάκια τον αγιασμό εδώ στο 87ο Δημοτικό Σχολείο της Θεσσαλονίκης και σε δηλώσεις της αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στη φετινή σχολική χρονιά λόγω του κορονοϊού. Η Υπουργός Παιδείας απίθυνε έκκληση για εμβολιασμό των παιδιών. Θα ήθελα να παρακινήσω και τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς, εκείνους που απομένουν να εμβολιαστούν, όπως επίσης να παρακινήσουμε και τους γονείς των μαθητών 12 ετών και άνω να αξιοποιήσουν αυτό το μοναδικό δώρο της επιστήμης. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελαροπούλου, έστειλε μήνυμα ελπίδας από την πληγήσα Αγία Άννα της Εύβοιας. Είναι δύσκολο να ξαναφτιάξουμε τη ζωή μας πάνω στα ποκαίδια. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι η ανθρώπινη ζωή και η ανθρώπινη υγεία. Όταν αυτά υπάρχουν, όλα είναι δυνατά. Το νεόκτιστο σχολείο στο Δαμάση Τυρνάβου εγκαινίασε το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Είχα όντως την ευκαιρία εκείνη την ημέρα να επικοινωνήσω με τον κύριο Διευθυντή. Πρώτα και πάνω απ' όλα διότι αισθάνθηκα την ανάγκη να τον συγχαρώ, αυτόν, τις δασκάλες και τους δασκάλους, για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν την επέλαση του εγκέλαδου. Ο σεισμός στη Λάρισα γκρέμισε το παλιό κτίριο, αλλά μέσα σε 4 μήνες ένα νέο σχολείο παραδόθηκε σε μαθητές και δασκάλους. Θέλουμε τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά. Και για να μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να τηρούνται πλήρως τα μέτρα τα οποία μας έχουν υποδείξει οι ειδικοί. Κριτική για τον τρόπο που άνοιξαν τα σχολεία άσκησε η αντιπολίτευση. Χτύπησε σήμερα το πρώτο κουδούνι και τα σχολεία άνοιξαν σχεδόν όπως έκλεισαν τον Ιούνιο. Χωρίς καμία αλλαγή, χωρίς καμία φροντίδα για μικρότερο αριθμό μαθητών στις τάξεις, χωρίς περισσότερα μέτρα προστασίας, περισσότερους εκπαιδευτικούς ή περισσότερες αίθουσες. Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη με πέρσι. Κανένα μέτρο προφύλαξης δεν πάρθηκε και ο συνωστισμός στις τάξεις συνεχίζεται. Οι εμβολιασμοί καθυστερούν. Το ΚΚΕ θα βρεθεί δίπλα στους αγώνες και στις διεκδικήσεις που απαιτούν το αυτονόητο. Τα σχολεία να είναι ασφαλή, να δίνουν ουσιαστική μόρφωση καλλιέργεια στα παιδιά μας. Ευχές στους μαθητές έστειλε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ ο Δήμαρχος Αθηναίων εγκαινίασε ένα προνήπιο και ευχήθηκε στους πολύ μικρούς μαθητές να ξεκινήσει όμορφα το σχολικό τους ταξίδι.